Τι ψαχουλεύεις εκεί κάτω, έχασες τίποτα? Πού είσαι ρε Ράφα? Καλημέρα, καλημέρα. Τι έχασες? Καλημέρα γόρι μου, κάτι εδώ το φως αυτό μου έκανε παιχνίδι εδώ το αριστερό πίσω τη ρόδα που βλέπεις. Ναι, μάλιστα. Είχες, δεν είχες, με κόλλησες ρε. Επίτηδες ήρθες που το έσπανω. Και δεν φόραγα το κράνος. Περαστικά, περαστικά. Ευχαριστώ Ράφα. Remote κόλλημα. Προς το παρόν κι εγώ. Ε? Remote κόλλημα. Remote, από μακρισμένο. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, έχω λίγο βήχα, δεν έχω γεύση, δεν έχω όσφηση, αυτά. Αλλά πυρετό δεν δηλαδή έχω. Δηλαδή τώρα εδώ τα μυρίζεις τα ξύλα που βγαίνει το πριονίδι? Όχι, τίποτα να μυρίζω, δυστυχώς. Τίποτα. Τίποτα πολύ. Δηλαδή, άμα φάσεις το πριονίδι, θα είναι σαν τρως άχυρο. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει γεύση το άχυρο. Ακριβώς. Δεν έχει καθόλου γεύση το άχυρο. Δεν ξέρω, κάνει τη γεύση, θα έχει κάτι. Σαν χόρτο. Δεν έχω δοκιμάσει να φάω άχυρο. Πρέπει να φας τώρα που είσαι τέτοιο. Λοιπόν. Τώρα που να φας και καυτερά και να μην καταλάβεις και τίποτα. Αυτά μπορεί να τα καταλάβεις ίσως, γιατί είναι άλλοι ακροδέκτες. Όχι, δοκίμασέ το και να μου πεις. Καλά, λοιπόν, να σου πω. Τι γυαλάκι έχεις παίξει σήμερα, τι είναι αυτό? Είδες, αρέσει το outfit. Ρε, και το βερμύρ, ωραίο στυλάκι, και καπελάκι. Καινούργια ρουχαλάκια, μα έβαλε. Ωχ, εγώ είμαι εδώ συνέχεια με τα δικά μου εδώ. Ωραίο, εσύ στυλάτο. Λοιπόν, ναι. Να σου πω, επειδή έχω 200.000 δουλειές σήμερα, πάμε να κάνουμε στη Φαρμακή. Τι έχει πίσω εδώ? Κάτι τάβλε, πάρει που ήσουν. Πού θα πάμε τώρα? Έλα από εδώ, ακολούθω εμένα. Από τη Φάρμακα. Ακολούθω. Πάμε από τη Φάρμακα. Λοιπόν, εδώ βλέπει δεξιά ένα χωράφι από τα πολλά που θα αφαιρίσω σήμερα. Έχω 4 για να θερήσω. 7. Έχω 4, έτσι. Α, ωραία διαδρομή εδώ σε σένα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω να κάνω το Sugar Beat. Ράφα, σήμερα βγήκε το Sugar Beat. Ωραίος. Πάω να νοικιάσω ένα μηχάνημα για να κόψω όλο το τέτοιο. Να βρούμε ένα τρελεράκι, καλό. Ωραίος. Εδώ είναι το καλαμπόκι μου. Τα θερμοκήπια. Έχει. Το καλαμπουκάκι, ωραίο. Σκέφτηκα να πάρω κι εγώ ένα χωράφι με καλαμπόκι. Έχει δύο επιλογές που είναι σχετικά κοντά. Η μία είναι πιο κοντά από την άλλη. Ωραία, ωραία, πάρε. Εδώ προς το τέλος, προς το μεσημεράκι, μήπως χτυπήσω κανένα. Ωραία, πολύ καλά. Αγγελάδες, σε ρώτησα την προηγούμενη φορά. Ναι, μου έλεγαν τα παιδιά, λέει, γιατί πήρες κρέτο παραγωγής. Σε ρώτησα εγώ. Τα θεώρησα δεδομένα αυτά τα πράγματα. Και στο 19 είχαμε κρέατο παραγωγής και γάλακτο παραγωγής. Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ και εσύ μου λες ίδιες είναι όλες. Προχώρα, άντε. Να συνοδεύσω μέχρι κάτω. Πού πάμε? Εγώ θα πάω στο μαγαζί γιατί θέλω κάτι να αγοράσω. Γιατί... Α, οπότε ακολούθαμε. Έχεις κι άλλο χωράφι εδώ, το 86. Γι' αυτό έχω το 7 κάτω, έχω το 83. Έχω 4 χωράφια σου πάνω. Είναι πολύ καλό. Έχουμε δουλειές. Εγώ έχω το 101 το χωράφι να κάνω το κόψιμο του γρασιδιού, να βγάλω γρασιδάκι. Το DMR, το εργοστάσιο εκεί τη θεία, εκεί πάει στάπα. Ωραίος. Έχει βγάλει 150.000, 140 κάπου εκεί, αλλά έχει τελειώσει το silence. Αλλιώς έχει βγάλει κι άλλο. Θα σε φτάσει για μεγάλο διάστημα. Θα πάω να το ρίξω. Θα πάω να τσεκάρω πόσο πουλά τους αγελάδες τώρα εγώ. Για να ξέρω αν είναι να τις πουλήσω. Αλλά θα είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Κάτσε δρακάρα με Ράφα. Εντάξει. Δεν πιστεύω να αξίζει τώρα, θα τις κρατήσω λίγο. Όχι, δεν νομίζω. Κάνε λίγο να μεγαλώσουν. Θα τις πουλήσω σε μια καλή τιμή τουλάχιστον. Ναι. Εκεί που τις πήλεγε 1500 να πάει 2000 ή χωράνε και πολλές αγελάδες μέσα. Μπορεί να βάλεις αγοράσεις και άλλες. Ναι, ρε. Να αγοράσω και άλλες. Αλλά τώρα δεν έχω λεφτά, θέλω να κάνω κάτι άλλες αναβαθμίσεις. Ωραίος. Αυτό το χωραφάκι είναι εδώ το 1, το 128. Α, εντάξει, κοντά στο μαγαζί, ρε. Ναι, είναι πολύ κοντά σε μένα. Το άλλο είναι στο χωράφι το 93, πιο έχω πάνω εκεί, αλλά είναι πιο πάνω ακόμα. Θα χρειαστείς... Και αυτό είναι σε επόμενα τέτοιο για στάδιο για κόψιμο, ε. Ναι. Θα χρειαστείς τρέιλερ. Οπότε πρέπει να το έχουμε. Για ποιο πράγμα, Ράφα? Γιατί το βγάζει μπόλικο γιλτ αυτό το πράγμα, έτσι. Για το τσαφ. Για το τσαφ, ναι, θα χρειαστείς τρέιλερ. Έχω και κανόλα. Έχω και το σόργο μου πέταξε. Λοιπόν, εγώ σταμάτησα στο μαγαζί. Να πάρω τα ψώνια μου, λοιπόν, κάνεις τη δουλειά σου. Θα τα πούμε σε λίγο μόλις βάλω μπροστά τα υπόλοιπα, έτσι. Εντάξει. Πάω λίγο από εδώ. Άντε, bye, γεια. Λοιπόν, πήραμε εδώ το τρελεράκι μας, το τρελό, με τα 70.000 λίτρα. Θα το χρειαστούμε και για το καλαμπόκι που θα κάνουμε τσαφ. Θα γίνει αυτό στο επόμενο επεισόδιο, λογικά. Το γύρω-γύρω, όπως είδατε, είναι έτοιμο για κόψιμο. Δεν είναι κόψιμο, είναι το μεσαίο. Το μεσαίο είναι σε αυτό το στάδιο εδώ πέρα, που είναι αυτό εδώ. Οπότε δεν κόβεται. Αλλά στο επόμενο στάδιο θα έχει μεγαλώσει και το άλλο σε αυτό το επίπεδο, οπότε θα μπορούμε να το κόψουμε όλο. Είναι 3 στάδια που μπορεί να κόψουμε στο καλαμπόκι, αν θυμάμαι καλά, για τσαφ. Το
τελευταίο που είναι το πλήρη ορίμανση και άλλα δύο νωρίτερα. Τα άλλα δύο νωρίτερα είναι παρόμοια σε οπτική εμφάνιση, δεν έχουν διαφορά. Λοιπόν, αυτό θα το πάρω να το αφήσω εκεί που έχουμε τα... Κάτσε να δω που έχουμε, τι έχουμε. Τα λέω εγώ, εκεί που έχουμε τα πια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε barley. Barley αυτό, ναι, barley. Barley θα βάλουμε, ναι, εκεί στο barley, γιατί το barley βγάζει πολύ πράγμα, όπως ξέρετε. Και θα πάρουμε το άλλο, να το κατεβάσουμε στο 7. Κάπως έτσι το κάνω. Και θα βάλουμε τώρα εργάτες να δουλεύουν full τις κομπίνες. Θα νοικιάσω και άλλη μια κομπίνα για να προλάβω όλα. Μπας και προλάβω να βάλω και κάποιες παραγωγές που θέλω. Έχω βάλει κάποιο mod που είναι για pellet. Από το οποίο μπορεί να φτιάξει pellet με hay, με άχυρο και με wood chips. Θα έχουμε σήμερα αρκετό άχυρο. Θα έχουμε και wood chips. Άμα κάνω κανένα δέντρο, προλάβω. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα να το χρησιμοποιήσω και αυτή την παραγωγή. Λοιπόν, κάπου εδώ, για να έχουμε χρόνο να περάσουμε. Και στην κανόνα δίπλα, εδώ. Και πάμε... ναι, το θυμήθηκα, μισό λεπτό. Πάμε να διάσω αυτό το νερό στο μαγαζί γιας. Να το ξεφορτωθώ. Απολαύσουμε την διαπάω, δεν πειράζει, πάω από εδώ. Και αφού το κάνω αυτό, θα πάω να ρίξω μια χειρόμπαλα. Σαγελάδες, σταμάτησα να βγάζω TMR επειδή τέλειωσε το άχυρο. Όχι και τις δύο, όχι και τις δύο, δεν θέλω και τις δύο. Η μία θέλω, μου φτάνει μία. Ωραία. Πάμε να την αφήσουμε αυτή, για να συνεχίσει το ρομποτάκι να βάζει τροφή. Πάμε να το παρακάρουμε και πάμε να βγάλουμε την κομπίνα. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε το χωράφι, θα τον βάλουμε να αδειάζει κιόλας, να το κάνει μόνος του. Θα σώσουμε και τη διαδρομή να πάμε μετά με τον μπέιλερ να κάνει και μπαλιάσμα, το άκυρο. Και εμείς θα νοικιάσουμε μια δεύτερη κομπίνα. Θα κάνουμε πρώτα το 7, επειδή είναι το πιο κοντινό. Και μετά θα ανεβούμε μάλλον εδώ πέρα να κάνουμε ένα από τα 2. Θα έχει τελειώσει και αυτός λογικά. Μάλλον βάλω να κάνει, ξέρω εγώ, το 30. Αυτό που πήρα απέναντι από τις αγελάδες. Δύο headlands, smooth up and down, μια χαρά, ωραία, generate. Και να τη σώσουμε. 67, όχι 67, F67, το πάμε εδώ πέρα, το διαλέγουμε. Ένα λεπτό, βλακή έκανα, πάλι θέλει change, ωραία, save course. Save course, activate και το λέμε harvest 7.5. Και μισό λεπτάκι, first waypoint. Ωραία, πολύ καλά. Για να το δούμε, όχι μισό εδώ. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, ελπίζω να μην τα κάνει μαντάρα και να μην κολλήσει πουθενά. Αλλά το μπαίνει εκεί πέρα, δεν μας πειράζει εμάς. Το έχω πει να βρει τέτοιο. Πού είναι το στρο, πού είναι το στρο, να το φύγει. Να πάμε να δούμε και τα... Activated, ωραία, combine self load, activate, πολύ καλά, ωραία. Εδώ θέλω να δούμε πως κολλήσει το trailer, δεν κολλήσε, την έκανε γυριστή. Λοιπόν, εδώ άνοιξε η πρόοδος για να διάσει κατευθείαν. Δεν πειράζει, θα ξαναπεράσεις μετά, λοιπόν. Πάμε λοιπόν εμείς να νοικιάσουμε μια κομπίνα. Λοιπόν, harvesters. Ναι. Θα μπορούσα να πάρω μια Tryon, θα μπορούσα να πάρω όμως και τη New Holland. Ναι, η New Holland είναι αρκετά καλή. Το πήρε. Είδες τι είχα. Μ' άκουσε. Μ' άκουσε και το πήρε. Πάμε στο 7. Εκεί η σόγια που θυμάμαι. Και θα δοκιμάσουμε και μια καινούργια κομπίνα. Ούτως ή άλλως. Έλα τώρα, μην φύγεις εδώ πέρα. Δεν λέει έχω μηχάνημα με βάρη και φεύγω. Έλα, άντε πέρα. Ναι, κόρνερ κιόλας. Κόρνερ. Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να περάσω ανάμεσα από τα δέντρα. Εδώ αυτά τα καταφέρουμε. Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό τώρα, μην το κάνεις τώρα αυτό, έλα. Και είναι και δέντρο μάλλον που δεν είναι δικό μου, λοιπόν, μπορώ να το κόψω. Αν και νομίζω το Lumberjack μπορεί να το κόψω παντού. Σε λεπτό να δοκιμάσω, παιδιά. Πού είμαστε εγώ, πού είμαι εγώ. Χάθηκα, έτσι. Πού πήγα, ρε παιδιά. Βρήκα, σαν το χωράφι, ξέρω το χωράφι. Αυτό εδώ φεύγει.
Ωραία. Στο δωμάτιο σου. Μπορώ. Καλά ξαναίσθητε, δεδράκια, εντάξει. Δεν γίνεται αυτή, για. Έλα. Τώρα ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, θα κάνω ένα headrun, θα τον βάλω αυτόν εδώ να κάνει μόνος του πάνω κάτω. Για να πάω να φέρω και ένα trailer, για να γυρίσω το... Στη σόγια, να την πάρω μαζί μου. Τίποτα, εντάξει, όχι μάλλον... Ναι. Άκυρο, θα το κάνω και βλέπουμε. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε λοιπόν, όσο κάνει και ο άλλος το θέσμα, θα κάνουμε και εμείς το δικό μας εδώ πέρα και μετά θα πάμε να το στείλω στο χωράφι με την κανόλα μάλλον, ναι. Αυτό στο χωράφι με την κανόλα και την άλλη, επειδή έχει ακριβώς την κεφαλή μέγεθος, θα την βάλω στο χωράφι με το wheat για να μπορώ να το κάνω και αυτό με τον παλιάσμα. Ενώ με αυτή εδώ θα τη διώξω, δεν με ενδιαφέρει, κανόλα θα τη μαζέψω και θα φύγει. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο. Τελειώσαμε το θέρισμα. Τώρα κάποιο λόγια έχω μείνει, θα μαζέψω τώρα όπως θα γυρνάω. Χρειάστηκε αφέ όπως βλέπεις το τρέιλερ, εντάξει δεν πειράζει. Όχι για πολύ. 1200 λίτρα, 1300 κάπου εκεί πέρα είναι. Και εγώ λοιπόν το λόγο εδώ. Να το βάλω και αυτό εδώ. Και αυτή είναι η τελευταία φορά που θερίζουμε αυτό το χωραφάκι. Γιατί αρκετά το κράτησαμε, το πήραμε πολλές φορές. Και να το διώξουμε και να το βάλουμε, να ανταλλάξουμε κάτι άλλο. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, οπότε πάω να δω. Εδώ πέρα θα το αδειάσω, να το βάλω στο σκυλό και στο παρόν. Και πάω να δούμε, να το βάλω μετά να κάνει κανόλα. Και εγώ θα ασχοληθώ να δω με τις μελάσσες, να δω τι θα κάνουμε. Όχι με τις μελάσσες, με το pellet. Έχουν βάλει ένα mod που φτιάχνει pellet. Και έχουμε βάλει επίσης και το mod που σας λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τις πατάτες. Το έχουμε βάλει. Βέβαια σήμερα δεν θα κάνω πατάτες. Αλλά εντάξει. Μπορεί να κάνουμε, να βάλουμε ένα εργοστάσιο και να φτιάξουμε λίπασμα. Ξέρω. Όχι λίπασμα. Χρησιμοποιεί ένα φυτικό λίπασμα για, φυτικό λίπος για τηγανίες πατάτες, κάπως έτσι. Το οποίο από ό,τι θυμάμαι το φαίνεις είτε από κανόλα oil είτε από σόγια. Κάτι τέτοιο. Φεύγει αυτός και πάμε στο μισό λεπτό, να δω ποιο λέω. Λοιπόν, αυτό το combine self unload θα το κάνουμε εμείς activate, γιατί θα το βάλουμε να αδειάζει στο τρελεράκι μόλις είδατε. Και να δω ποιο λέω. Αυτό εδώ, το 80, το 66. Εντάξει, μπορούσα να πάρω και το 91. Το 91 έχει πάλι κανόλα. Σε δύο στάδιο, ναι. 88 και 1. Το 88 και το 1 τι έχουν που είναι πιο. Θα μπορούσα να πάρω και αυτά εδώ τα δύο. Το 88 το είναι δικό μου, μπορούσα να πάρω το 1 το χωράφι. Το 89 είναι και αυτό αργή. Θα το δούμε μετά. Θα το σκεφτώ λίγο και θα το δούμε μετά. Αφού έχουμε λεφτά και επειδή το χωράφι, τα λεφτά που θα βάλει στο χωράφι τα παίρνει όλα πίσω, είναι σαν αποθήκευση
χρημάτων τα χωράφια. Δεν χάνει αξία με τον χρόνο. Τουλάχιστον ήρθε στο 19, δεν το έχω τσεκάρει, παιδιά. Στο ζητήριο, α πούμε, αλήθεια. Και δεν θυμάμαι ότι πού θα αγοράσω τα 7 τώρα. Λοιπόν. Θα το δούμε. Έλα, φίλε, έλα, έλα. Ωραία. Να μην γκουρνάζει. Ωραία. Και αυτά εδώ θα μπορούσα να τα χτυπήσω. Ναι. Αυτό είναι χέρι του Harvest. Είναι χέρι του Harvest, ε. Μάλιστα. Ναι. Το κάνουμε τώρα, έτσι εννοείται. Εδώ συζητάω. Βρήκα χωράφι, δεν του Harvest μέσα στα δικά μου. Και είμαστε το Field 66. Πάμε αρχικά να πάρουμε το 39, bye. Να πάμε εδώ να πάρουμε και τα soil samples, ωραία. Να πάμε εδώ στο 7, 7 είπα, ναι, έτσι θα το παλιάσουμε. 7 και θα το πούμε sell. Ωραία, εντάξει. Έφυγε ένα ήρθε άλλο. Και εδώ έχει και κάποιο χώρο, βλέπω, μάλιστα, πολύ καλά. Και μπορεί να πάμε και το 91, θα το δούμε αργότερα λοιπόν αυτό. Πάμε λοιπόν εδώ. Ωραία, CP Field Work, Field Position θα το πούμε κάπου εδώ ξεκίνα. Open Core Generator, 8,5 μέτρα, είναι 8,5 μέτρα κεφαλιά αυτή που έχει. 7,5, ωραία, πάμε για 2 Headlands. Generate, ωραία. Και πάμε να το σώσουμε. 66 δεν έχουμε. Ωραία, να το δούμε που πάει, όχι nearest, first hit point και έφυγες. Αυτός εδώ τι κάνει. Αυτός εδώ έχει... αυτός εδώ, αυτόν θέλαμε, ωραία. Να τα διάσουμε και θα το αφήσω εκεί πέρα, block παρανόμως. Πώς τα κατάφερες. Πες μου πώς τα κατάφερες. Για κάτσε να το ξαναδούμε. Road width 7,5 μέτρα, ωραία. First waypoint. Ωραία, πολύ ωραία. Όχι, νιές, first. Α, κατάλαβα τι πήγε να κάνει μισό λεπτό. Κατάλαβα τι πήγε να κάνει. Είναι αντίθετη φορά. Πάει προς τα δω, πιστεύω. Ναι, αυτό κάνει. Γι' αυτό πήγε να στρίψει και την πάτησε. Ενώ τώρα που θα μπει έτσι, δεν θα έχει θέμα. Θα έχεις. Δεν έχω, λέει, θέμα τώρα. Όλα... θέμα προτεραιοτήτων και σχεδιάζουμε. Λοιπόν, εδώ, αυτός εδώ μια χαρά, αυτός εδώ επιστρέφει σπίτι και πάει και κάθεται και μαζεύει κανόλα. Και εμείς θα πάμε, όπως είπα, να φέρουμε τα αυγά και μετά, τι θα κάνουμε, μετά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια παραγωγή μπροστά, πάμε να πουλήσουμε, αυτό θα κάνουμε. Τα κάνουμε όλα μαζί σε ένα πολύ σύντομο timelapse και τα λέμε σε πολύ λίγο. Βλέπετε, είμαστε ξανά εδώ, λίγο να το πάρω μισό λεπτό γιατί θα το αφήσω, εδώ έχουμε τώρα χώρο πλέον. Λοιπόν παιδιά, μην παρακολουθεί. Οχ, το ξεχνάει συνέχεια ανοιχτό. Πώς το καταλαβαίνει όμως, γρήγορα το καταλαβαίνει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν έλεγα, εδώ όπως βλέπετε έχουμε βάλει την New Holland,
να κάνει την κανόλα. Αγοράσαμε και αυτό το χωραφάκι και το πούμε τώρα στο φίλο μας εδώ να το κάνει την ίδια δουλειά. Θα ξεφορτώσω το από εκεί τρέιλερ, το έχω βάλει και μετά μας μένει μόνο το wheat που έχουμε στη φάρμα, έτσι. Πέντε χωράφια θα κάνουμε σήμερα με θέρισμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε το 39. Πάμε εδώ, 39 είναι, 39, ωραία. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε create job. Να το πούμε το fill position ότι είναι εδώ. Ναι, για κάποιο λόγο το βλέπει 8,2. Όπως είπαμε δεν είναι, είναι 7,5. Ωραία, πολύ καλά. Generate. Και το πάει έτσι, καλά το πάει, ωραία. Και πάμε 39, ωραία. Ωραία, και του λέμε, για φύγει. Καταπληκτικά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτός εδώ γεμίζει κανόνα, όπως βλέπετε, έχουν πάρει ήδη 9.254 λίτρα. Ναι, θα το κάνεις μετά αυτό. Και πάμε εδώ να κάνουμε, να πουλήσουμε κάποια από τα προϊόντα μας. Για παραγωγή σήμερα τελικά, παιδιά, ναι, δεν το βλέπω. Ειλικρινά, δεν το βλέπω. Να προσπαθώ να βάζουμε. Ίσως στο τέλος, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ να ξεκινάμε να μεταφέρουμε προϊόντα. Δεν ξέρω πώς έχει βγάλει σήμερα. Όπως θα πάρω και το μεγάλο τρέιλερ, θα μου πεις, αλλά εντάξει. Ωραία, τα πήραμε και αυτά. Τα πήραμε και αυτά. Άλλο, τίποτα. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε σαν flower oil, τα βγάζεις, τα olive oil, τι αυτά. Άτρα. Ωραία, φέρε τα μέσα όλα. Ωραία, γέμισαμε αυτά. Πάμε το πρώτο ταξιδάκι και πάμε μετά τα υπόλοιπα. Ράφα. Παρακαλώ κύριε Κάρλος. Τώρα άλλο πρόβλημα εδώ. Τι προβλήματα σήμερα, άλλο προβλήματα εσύ, τι. Θέλω να διάσω το Sugarbeet, ναι. Στο τρέιλερ το καινούργιο που πήρα. Ναι. Και πάω δίπλα, α, δεν μου τα άδειαζε και έκλεισα μία το, τώρα μόλις έκανα μία δοκιμή εδώ. Έκλεισα το καπάκι από πάνω και το ξανάνοιξα και μου γέμιζε. Μάξε, μπορεί να, επειδή αυτά η μπάγκαρε. Έχουν και υψομετρική διαφορά όταν τα ρυθμίσεις του harvest ναι. Αυτού. Μπορεί γι' αυτό να μην το πει. Όχι, έκλεισα το πανί που είχε από πάνω στο τρέιλερ και το ξανάνοιξα και τα άδειαζε κανονικά μετά. Μάλλον είχε κάτι κολλήσει, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Όλο προβλήματα σήμερα. Άσε. Πόσο πάει το χωράφι με το Sugarbeet που πάει, τελειώνεις. Τώρα το συνεχίζει καλά το παλικάρι το απλό που έχω βάλει. Το απλό, ήθελα δεύτερο απλό φορτίο. Ήθελα απλό παλικάρι, όχι τα σύνθετα. Λοιπόν, έχουμε 931.000, πουλάω κάτι προϊόντα τώρα. Ναι. Θα πουλήσω και εγώ πράγματα σήμερα. Πουλήσω και ελαιόλαδο. Θα πάρω πολλά από το ελαιόλαδο, εγώ πιστεύω. Ναι. Τώρα για 300 ευρώ ή για 200 ευρώ δεν αξίζει. Τώρα μπορεί να μου κάνει κανένα παιχνίδι μετά. Για να την πατήσω άσχημα. Εγώ εντάξει, σου είπα αυτό κάνω γιατί δεν θέλω να μπλέκω. Έχω ένα μικρή διαφορά. Ναι, τόσες δουλειές θα το ξεχάσω, σίγουρα θα το ξεχάσω. Ναι, σίγουρα, το μόνο σίγουρο. Οπότε τα βγάζω όλα και τα πουλάω όπως είναι. Πολλά δρομολόγια όμως για το Sugarbeet, άμα δεν γεμίζει ο άλλος. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Δύο τραχτέρια έχω τώρα εγώ και τα μεταφέρω. Το ένα θα το στέλνω μετά με τον εργάτη. Να μου το πηγαίνει πάνω και το άλλο θα το πηγαίνω εγώ. Κοντεύουμε το εκατομμύριο. Μύριο, έρχεται το μύριο. Αν όχι αυτό το επεισόδιο, στο επόμενο σίγουρα πιστεύω, έτσι. Αυτό θα πάει στο τυροκομείο το container. 9.000 λίτρα και θα γίνει όλο σοκολατίτσα. Αφού με ζάχαρη ήδη μέσα, να τη φάμε λίγο τη ζαχαρούλα. Τζάμπα είναι. Ωραία, για να δούμε ποιο είναι το Block by Object. Αυτός εδώ είναι. Έλα. Ξεμπλοκτ by Object τώρα. Ελπίζω να μην κυνήγα για να αδειάσει. Θα το αφήσω εδώ. Όχι, ήθελα να κάνει αυτό και ήμουν μες στο δρόμο. Εδώ αδειάζει την πρώτη φορά αυτός. Το πιάσαμε. Εντάξει. Και τελείωσε κι αυτός. Θα πάω να τον κάνω τώρα τράμπα στο τρέιλερ το... σε αυτό που είδατε τώρα το... ή σε αυτό που είδατε, αυτό που είναι με την κανόλα. Και εγώ θα πάρω τον μπέιλερ να αρχίσω να κάνω μπάλες. Γιατί πρέπει να κάνουμε και αυτή τη δουλειά σήμερα, ναι. Θα γίνει αυτή τη δουλειά σήμερα. Ω, είχα ξεχάσει πόσο ωραίο μέσα εδώ, το lean track. Εντάξει, είναι, είπαμε, go-kart. Κοίτα εδώ.
Ας βγούμε λίγο έξω. Οπα. Δεν πειράζει, πάντα το αυτό μας πειράζει. Αλλά όπως βλέπετε με τους εργάτες, εμείς θερήσαμε ένα χωράφι. Αυτοί θερήσαν μέχρι στιγμής τρία. Και μπορούμε να κάνουμε και το τέταρτο σήμερα. Εντάξει, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε εμείς λοιπόν να ξεκινήσουμε μπάλιασμα εδώ στο άχυρο που μας άφησε ο φίλος μας. Και θα κάνουμε αυτό το timing και θα τα πούμε σε λίγο. Λογικά θα έχουν τελειώσει και οι εργάτες κάποια δουλειά. Να τους βάλουν να κάνουν και το επόμενο χωράφι. Να δω κάτι βγήκε καινούργιο, μάλιστα. Παγωτό. Οπότε τα λέμε και πάλι σε λίγο. Πολλές δουλειές σήμερα, πάρα πολλές. Τελείωσα εγώ τις δουλειές. Τώρα θα γυρίσω τα μηχανήματά μου πίσω με το Sugarbeat. Ταιριάζονται. Ωραία, και εγώ σε αφήνω πάνω να μαζέψω αχυρομπαλές. Έγινε, άντε. Άντε, μπάι. Το άχυρο εγώ δεν το μάζεψα ακόμα. Άντε, μπάι. Λοιπόν, εδώ τα λέγαμε με το γκάλο που βλέπετε με τα προβλήματά μας. Εδώ είναι άψογος αυτός εδώ. Ο άλλος είχε θεματάκι. Και εμείς εδώ ακόμα ξεκίνησα το timing και να κάνω αυτό εδώ το χωράφι έτσι. Και όπως είδατε, έχω βγει 3-4 φορές και κάνω παράλληλες δουλειές. Φτάσαμε κάποια στιγμή το εκατομμύριο και τώρα πέσαμε. Μάλλον, ξέρετε τι πέσαμε. Μάλλον κάποια κομπίνα, η κομπίνα, όχι μάλλον κάποια κομπίνα, με χρέωσε το ημερήσιο, το ωριαίο μάλλον φι. Γιατί τα μηχανήματα που κάνει λύνες έχουν και ημερήσιο, έχουν και ωριαίο. Οπότε μάλλον πέρασε μια ώρα και με χρέωσε παραπάνω. Δεν πειράζει. Θα ξαναφτάσουμε το εκατομμύριο πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν αυτό το χωράφι και θα κάνω μια διακοπή να πάω να χτίσω εκεί πέρα το γνωστό με τις μολάσες. Τις μολάσες με τα πέλετ εννοώ. Χρειάζονται μολάσες, θέλουν και νερό. Εδώ πέρα παλιά, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, ήταν όλο δέντρα. Για πάμε λοιπόν εδώ να δούμε. Εδώ θα μπορούσα να το φτιάξω. Ναι, θα μπορούσα να το φτιάξω. Λοιπόν, πάμε στα productions. Στα factories και να το βρούμε, νομίζω το έχω ενεργοποιήσει. Είναι αυτό εδώ, το pellet press, κάνει 125.000. Δεν είναι λίγα. Και αυτό το potato processing plant, και αυτό δεν μπορούσαμε να το ενεργοποιήσουμε. Να βγάζει το λίπος που χρειαζόμαστε από τη σόγια, ναι, να το κάνουμε και αυτό μπορεί μετά. Αλλά πρώτα θα βάλουμε αυτό εδώ. Εδώ αδειάζουμε. Από εδώ γεμίζουμε, μάλιστα. Οπότε πρέπει να το βάλουμε κάπως έτσι, λέω.
Ναι, κάπως έτσι. Δεν θα κάνει overlap με κανένα άλλο object. Πιστεύω ότι εδώ είναι αρκετά καλά. Ωραία, πολύ καλό. Ωραία. Πάμε εδώ να δούμε τι θέλει. Έχουμε hey pellets, straw pellets, woo pellets. Ωραία, θέλουμε molasses, water. Και μάλιστα εδώ 50%, ωραία. Να δω λίγο στο μαγαζί, μισό το. Στις παλέτες. Αν έχει τέτοιο, κατά τέτοιο μολάσες που λέει αυτός. Δεν έχει μολάσες. Ναι. Άρα θα πρέπει να χτίσουμε και ένα σιλό. Μάλιστα. Κάτι που το έβαλα εδώ πέρα. Σε αυτό. Εδώ. Πάμε στα σιλό. Οι containers. Palette press, να το. Silo for molasses. 10 εκατομμύρια λίτρα. Bulk marks. Silo for wood chips. Μάλιστα δεν τα θέλουμε αυτά. Τώρα σε for wood beams. Τίποτα από όλα αυτά. Θέλουμε ένα αυτό εδώ. Silo for molasses. Λοιπόν, α, εδώ έχει και τέτοιο, μάλιστα, μάλιστα. Και πού αδειάζουμε, αδειάζουμε από εδώ. Οπότε να το βάλουμε έτσι. Και να το βάλουμε κάπου εδώ. Να, πιστεύω ότι κάπου εδώ είναι καλά. Θα φωτίζει και το βράδυ εδώ πέρα. Ωραία, πολύ καλά. Και πάμε εδώ και θα του πούμε να πάρει, να σιγάν πάρει 100.000. Πάρε 50.000 λίτρα. Εντάξει. Και χρειαζόμαστε και νερό, χρειαζόμαστε και άχυρο. Λοιπόν, μολάσεις τώρα, να δω κάτι μια στιγμή. Πώς το έχει το συμβολάκι του. Έχει αυτό εδώ. Να δω σε αυτά που έχω. Αυτά που έχω. Ναι. Είχα αυτό εδώ. Αυτό είναι για υγρά. Ναι, δεν μου γράφει τη μολάσα δυστυχώς. Ναι. Θα αγοράσω το τρέιλερ. Λοιπόν, οπότε τελειώσω γρήγορα αυτό το μπάγεσμα και να έρθω με το τρέιλερ. Τέλος τελείωσε το φωτογράφι και όπως βλέπετε είναι προβληματικό και δεν θα το ξαναβάλω ποτέ ξανά με εργάτη. Όλες οι δουλειές σε αυτό το φωτογράφι θα γίνονται πλέον με το χέρι, δεν γίνεται, δεν πάει αλλιώς. Το μάτι σου είναι το ξέρει το χέρι. Γιατί έχω εγώ το μάτι σου, θα σου δώσω. Γύρε τώρα τι του ήρθε. Βγάλαμε και από τον πολιτικό σιταράκι, έτσι. Ωραία. Για να μην χρεωθούμε άλλα. Βλέπω ότι οι κοντούλες θέλουν, θα πάμε να τους δώσω μετά τώρα. Λοιπόν, όχι εδώ, πάμε εδώ, στα νικιάρικα. Harvester, έφυγες. Έφυγες. Header trailer, έφυγε. Να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Όχι. Και το lowbed, δεν το χρειάζομαι. Αυτά τα δύο άστα. Αυτό, άστο, ωραία. Αυτός τελείωσε, μπορεί να τελειώσει κιόλας. Είναι κοντεύει τόσο. Λοιπόν. Και πάμε να πάρουμε το τρέιλερ για τη μολάσσες, να finish work, λέει. Έφτασε 6,5 ώρα, αλλά καταφέραμε. Τα κάναμε όλα. Άμα βάλουμε και την παραγωγή, το μολάσσα, το βράδυ, θα είμαστε τέλειοι. Θα το προλάβουμε όμως, γιατί είμαστε αετοί. Και δεν έχω κοιτάξει καν να δω πόσο βγάζουμε αυτά τα πέλετ.
λογικά σίγουρα πολύ μισθό το άχυρο, έτσι. Και έχουμε και good chips, γι' αυτό το πήραμε περισσότερο και το good chips. Αλλά τελικά μας έκατσε η μέρα που να έχουμε και πάρα πάρα πολύ άχυρο. Θα πάρουμε το μικρό το τρέιλεράκι, θα πάρουμε το άλλο το μεγάλο. Αν και νομίζω ότι είναι βιταλικά αυτά, γιατί είναι modded. Εδώ αυτό και την προηγούμενη φορά δεν το έχει παρατημένο, έτσι, να θυμάστε. Λοιπόν, πάμε και θέλουμε στα animals να είναι αυτό. Ωραία, 25.000. Α, μάλιστα, πάμε να βάλουμε 25.000, ναι, καλύτερα. Main color, να το βάλουμε μαύρο, κακό. Rim, όπως είναι, λοιπόν, bye. Και πάει γυρίσουμε μολάσεις, να το βάλουμε και αυτό μέσα. Έχουμε και νερό, πω δεν έχω βάλει νερό. Θα πάω να βάλω νερό με το μαγικό σακούλι, έτσι. Έχει μείνει για ξύλο εδώ πέρα. Αν πως τα βάζω αλλού. Πώς είναι από εδώ. Ράφα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κατεβαίνεις κάτω, πού είσαι. Γεμίζω ένα... με νερό και τέτοια. Γιατί κατεβαίνω ακόμα. Ωραία, ωραία. Με την ησυχία σου. Ωραία. Προσπαθώ να βάζω και εγώ λίγο το γάλα στο εργοστάσιο για να βγάζει παγωτό. Ναι. Και έλα κι εσύ. Εντάξει, αυτό. Να γεμίσω εγώ λίγο νεράκι, θέλω να πάω εδώ, πώς βρω, ξέρεις, που μπαίνει το νερό, οπότε να βρω που μπαίνει και η μολάσα. Η θεία εκεί ντόνατ δεν έβγαζε. Όχι, όχι. Προγουστάσιο, όχι. Ναι, θα πρέπει να το ψάξω λίγο το μόντ αυτό, γιατί δεν βλέπω, βγάζει. Δεν βλέπω να μπορώ να διάσω νερό. Α, κατάλαβα. Ας θα κάνω μια βόλτα γύρω γύρω. Έχει κάτι, θυμάστε το... το Night... το πες του Global Company. Α, ναι. Είναι σαν αυτό. Σαν και αυτό, έχει κάτι markers που έλεγε in-out, θα θυμάσαι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αχ, κατάλαβα τι γίνει. Τι. Πρέπει να έχει πάει το τέτοιο πιο χαμηλά. Ίσως να θέλει ένα escaping. Την πάτησες. Ας πω, το αφήνουμε για άλλη φορά, εντάξει. Ναι ρε, έλα προς τα πάνω. Δεν τώρα. Ω, είχα και το γρασίδι στις αγελάδες μέσα, το οποίο δεν το έκανα. Πού να το προλάβω. Δεν πειράζει, τώρα την πόλη φορά. Φαγητό έχουν 25.000 ακόμα αγελάδες. Τι μαλλιά αυτό εδώ πέρα, ρε. Τι... Πού ρε, για σταμάτα εκεί να πας με το πόδια μέσα. Στα πρόβατα. Πόσο έχει. Ωραία, για μισέ. Πόσα έχω πρόβατα, πόσα έχουν πάει. Άντε, δεν ξέρω. Για κάτσε να σου πω. 140. Είναι πολλά. Για πάμε. Είναι πολλά τώρα, θα αρχίσω να φτιάχνω σπίνερ δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις να τα κάνεις πρόσωστα σε πολλά μαλλιά. Ή να τα πουλήσω. Ναι. Και ό,τι γίνει. Έλα εδώ οι γελάδες μου. Ωραίες, όμορφες. 80 και έχω και μεγάλο χωράφι. Καρέτες εδώ. Ωραία, θα πες, κόψουμε και εδώ το γρασίδι στο επόμενο επεισόδιο. Ωραία. Τι άλλο έχεις. Να θυμηθώ να αγοράσω και το χωράφι με το καλαμπόκι που είπα. Να βλέπεις εδώ πέρα, αυτό εδώ το πράγμα που έχει εδώ πέρα. Εγώ μάλλον πρέπει να το είχα οργώσει. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Α... Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και μου την κάνει αυτή τη βλακία. Το έχεις πατήσει από πάνω εσύ, κύριε. Ναι, δεν σε πάει. Δεν πάει ο εργάτης, εσύ άμα το κάνεις πάει. Πάει, ο κυριακάς θα αφήνει, δεν μετάει, έχει προβλήματα. Ναι, ναι. Για πάμε. Εδώ είναι τα μηχανήματα, τα έχω φυλάξει. Ωραίος. Εδώ το δεύτερο... Τρέιλερ. Το γκρολάινερ. Εδώ αυγά, τι λέει. Υπάρχει το παιδί μου. Πού είναι καλά αυγό. Όχι, θα θέλω για μερικά για ντόνατ. Εντάξει, βάλτε στα ντόνατ, αλλά πού είναι και τίποτα. Δεν έχω, μπορώ να ξεκινήσω ακόμα, ωραία, δεν είναι αλεύρι. Το καινούργιο εργοστάσιο, πολύ ωραίο, μπράβο. Λείπει αλεύρι, ζάχαρη, τώρα ωραία. Που παράγει τη ζάχαρη. Εδώ το σκατοπολείο. Ωραία. Έχω να δώσω. Τα ηλεκτρόπια εδώ πάνε πάρα πολύ καλά. Δύο μέρες έχω να δώσω εγώ στο σκατοπολείο. Έχεις βάλει πατάτες. Ναι, δεν σου πάω. Έχω αγοράσει χωράφι πατάτες. Ναι, το ξέρω. Πες εσύ, εσύ. Έχω βάλει και πατάτες. Θα το αλλάξω από το θερμοκήπιο τη πατάτα, θα βάλω κάτι άλλο. Ναι. Κάτσε να πάρω και το χωράφι λίγο το τέτοιο εγώ για κλείσιμο. Άντε, πάρε και το χωράφι. 128 λες να πάρω. Αυτό πάρτο, πάρτο, ναι, 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 πάρτο, πάρτο. Και έχει και καλύτερο γκίλτ. Ωραίος. Πάρτο, λοιπόν. Και σου έχουμε να το θέλεις σύντομα. Λοιπόν. Να το ξεχάσω. Λοιπόν. Έλα, έλα χαιρετίσουμε, παιδιά, πού είσαι. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο φύγαν άλλα 78.000.
Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, τι θα γίνει. Στο επόμενο επεισόδιο, ναι, θα πούμε. Πιστεύω ότι θα έχω και εγώ μπόλικ. Θα έχω σίγουρα μια μεγάλη δουλειά να κάνω στο επόμενο επεισόδιο. Τι κοιτάμε εδώ πέρα. Τίποτα, κοιτάμε το φεγγάρι που βγαίνει. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε τα παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια χαρά σε όλους.